Λίγο πιο κάτω. Θέλω να βγάλουμε τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Κύριος Πιλιοτόπουλος. Πάμε. Λοιπόν, κύριε Πιλιοτόπουλε, είμαστε στον αέρα, μπορούμε να σας ακούσουμε. Καταρχάς, για το εκλογικό αποτέλεσμα, πώς το σχολιάζετε και πώς το κρίνετε, δεδομένου ότι για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει υποψήφιο στο δεύτερο γύρο από το 1974. Από την πρώτη στιγμή που αποδεχθήκαμε την δύσκολη πρόκληση να κατέλθουμε στο Δήμο της Αθήνας, γνωρίζαμε ότι αυτός ο αγώνας θα είναι δύσκολος, αλλά πολύ ωραίος. Γι' αυτό και πραγματικά μέσα από αυτή τη διαδικασία αισθάνομαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω θερμά όλες τις Αθηναίες και όλους τους Αθηναίους που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Προφανώς η μη συνένωση των δυνάμεων της παράταξής μας δεν της επέτρεψε να μπει στο δεύτερο και τελευταίο γύρο. Ξέρουμε ότι αν οι δυνάμεις μας ήταν ενωμένες και δεν είχαμε διάσπαση στο εσωτερικό μας, η παράταξή μας θα ήταν πρώτη και με διαφορά και θα έχει δημιουργήσει πολλές και μεγάλες προοπτικές νίκης και τελικής επικράτησης για το Δήμο της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να διαβεβαίωσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους ότι αυτός ο ωραίος αγώνας που κάναμε όλες και όλοι μαζί για να γυρίσουμε σελίδα στο Δήμο της Αθήνας θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση και με το ίδιο πείσμα. Βεβαίως και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ θερμά τον κύριο Σακελαρίδη και τον κύριο Καμίνη και βεβαίως να τους πω για μία ακόμα φορά ότι και από τη θέση που μου αναλογεί στο Δημοτικό Συμβούλιο θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις τις προσπάθειες για μια νέα Αθήνα. Στο δεύτερο γύρο τι θα κάνετε κύριε Σπυλιοτόπουλε, υπάρχει μία σύγκρουση Καμίνη-Σακελαρίδη. Εσείς που είστε από τη Νέα Δημοκρατία, πού θα ρίξετε το βάρος σας, στον κύριο Καμίνη που προέρχεται από το χώρο της κεντροαριστεράς ή στον κύριο Σακελαρίδη που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτή τη στιγμή δεν προέχει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή προέχει να εκπέμψουμε ένα μήνυμα και ευχαρίστησης, αλλά πάνω απ' όλα ένα μήνυμα ελπίδας για όλους τους φίλους της παράταξής μας ότι η επόμενη μάχη θα είναι η κοινική φόρα μάχη. Η δήλωση του κυρίου Κακλαμάνη, θέλετε να τη σχολιάσετε, που επιτίθεται στον Πρωθυπουργό και λέει ότι εσκεμμένα έκανε αυτές τις επιλογές για να κερδίσει ο κ. Καμίνη? Ο Πρωθυπουργός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και έδωσε πραγματικά τον καλύτερο του εαυτό σε αυτή τη μάχη. Άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών. Νομίζω είμαστε πολιτικά εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο κύριος Πιλιοτόπουλος είπε